Στέλιο μου. Ιωάννα, με έχω να σου πω ότι απορώ και με αυτό που φοράς και με τους βαθμούς που πήρες. Ναι. Είναι λες και. Καταρχήν, γιατί ήρθες στο My Style Rocks. Με ρωτάτε. Ναι, σε ρωτάω. Μετά από πέντε μήνες, σε ρωτάω, γιατί ήρθες εδώ. Για να δείξω το στυλ μου. Να σου πω κάτι. Για να δοκιμαστώ. Η βασική ιδέα αυτού του παιχνιδιού, αν δεν το έχεις καταλάβει πέντε μήνες μετά, είναι το σωστό ρούχο στη σωστή περίσταση. Mm-hmm. Λοιπόν, καμία σχέση. Δηλαδή, σε κανένα. Ναι, γιατί όμως διακρίνω μία επίθεση χωρίς λόγο. Δηλαδή, μιλάτε σε όλα τα κότσια πάρα πολύ ωραία και όταν έρχεται η δική μου σειρά, αισθάνομαι μία επίθεση χωρίς λόγο. Ποιος επιτέθηκε? Για το look clever, εσύ, Ιωάννα. Δεν ξέρω. Εντάξει, μπορείτε να το πείτε λίγο πιο. Εντάξει, δεν σκότωσα κανένα. Μα τι σου είπαμε, παιδί μου, τι είσαι, είπαμε δολοφόνο, ληστή, τι είσαι. Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε πάρα πολύ πιεσμένες όλες. Ναι. Γενικά. Προσπαθούμε... Δεν υπήρξε καμία επίθεση απέναντι σου, Ιωάννα. Αν εσύ νιώθεις περίεργα, είναι δικό σου πρόβλημα αυτό. Δεν νιώθω περίεργα καθόλου. Καμία επίθεση. Σου είπαμε ότι είσαι. Σου είπα εγώ ίσα ίσα σου είπα είναι καν... πάρα πολύ ωραίο look σε πολύ λάθος στιγμή. Ούτε καν είπα τι θέλω να πω. Και κατά δεύτερο, αν θες να μιλήσουμε για επίθεση, εσύ μην μιλάς για επιθέσεις. Ας να μιλήσουμε για το ρούχα που φοράς. Mm. Και πέντε μήνες μετά εδώ να έρχεσαι έτσι και να μην καταλαβαίνεις τι λέμε και να λες ότι σου επί. Ότι δέχεσαι τι επίθεση, βρε αγάπη μου. Έχεις βγει από επίδειξη τη Chanel για να πεις τα αθλητικά. Σε όποιο κανάλι. Μα είναι δυνατόν. Δηλαδή, έχουμε αφιερώσει τόσες ώρες και τόση ενέργεια να λέμε τι είναι σωστό να φορεθεί πού. Είσαι στην τηλεόραση, ξέρεις τι χρειάζεται τηλεόραση πλέον, θεωρητικά, και έρχεσαι ντυμένη έτσι. Εγώ ξέρεις τι καταλαβαίνω, ότι είχες ένα ωραίο look, δεν ήξερε που να το βάλεις, και λες, και γιατί να μην πάω να πω τα αθλητικά, να πω ότι έκανα πρόταση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Καθόλυ. Εσύ καταλαβαίνεις κάτι άλλο. Τώρα, αν θεωρείς ότι αυτό είναι επίθεση, λυπάμαι. Επίσης, οι συμπαίκτρες σου που βάλαν όλες τέσσερα για αυτή την εικόνα, για να πεις τα αθλητικά, δεν ξέρω σε ποιον πλανήτη και σε ποιο κανάλι. Έτσι, επίσης δεν το καταλαβαίνω. Μπράβο σας όλες για αυτό που κάνετε. Ξεκάθαρα, όλες βοηθάτε κάποιες παίκτρες και αδικείτε κάποιες άλλες για να μην τις βοηθάτε. Εγώ αυτό βλέπω στις βαθμολογίες μέχρι τώρα. Αυτό δεν έχει να κάνει με σένα. Αυτό δεν έχει να κάνει με σένα που λέω. Ναι. Έχει να κάνει με τις άλλες. Σε αυτό που φοράς εσύ, γιατί... εγώ καταλαβαίνω ότι τόσο καιρό βάζεις από το ένα, βγάζεις από το άλλο. Ντύθηκες έτσι καθόλου, για να πεις τα αθλητικά. Καθόλου. Τι να σχολιάσω. Ότι το φουρό. Που είναι τώρα με αυτό το πλεκτό. Τι να σχολιάσω για μια εικόνα που δεν έχει καμία σχέση με τηλεόραση, με αθλητικά. Οι αθλητικές εκπομπές απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Έτσι. Θα μπορούσα να σου το εξηγήσω, αλλά δεν με αφήνεις. Θεωρείς ότι τους κάνω επίθεση. Πέντε μήνες μετά δεν επιτρέπεται να έρχεσαι τόσο ωραία ντυμένη για να πεις. Για να παρουσιάσει αθλητική εκπομπή. Δεν γίνεται, αγάπη μου, να κάνεις ένα πάνελ αθλητικής εκπομπής ντυμένη έτσι. Είναι παρανοϊκό.